Θα βάζουμε ποδοπέδες, χειροπέδες. Μπορεί να βάλουν και φήμωτρο σε λίγο. Χειροτερεύουμε την ένταση εντός της κεντρικής φυλακής. Καζάνη που βράζει κεντρικές φυλακές μετά την εφαρμογή του μέτρου της τοποθέτησης ποδοπέδων στους καταδίκους κατά τις άδειες εξόδων τους. Με πολλούς να αρνούνται να βάλουν ποδοπέδες, χαρακτηρίζοντας το μέτρο ως εξευτελιστικό. Επέστε μου, εσύ ποιο κρατούμενος θέλει να πάει να το δει η πόρη του, η ανήλικη του η πόρη, ή η μάνα του, ή η οικογένεια του με ποδοπέδες και χειροπέδες. Το κλίμα έντασης στις κεντρικές πυροδοτεί ο υπερπληθυσμός σε συνάρτηση με τις συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων, αλλά και το παρεμπόριο που διεξάγεται εντός του σοφρονιστικού ιδρύματος. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει πρόβλημα. Πλέον είναι, φτάσαμε στη ρόνα 0. Για το θέμα του υπερπληθυσμού. Για την επίλυση του προβλήματος, η βουλευτής Αθηνά Τσιρίδου προτείνει την επέκταση του μέτρου της ηλεκτρικής επιτήρησης με βραχιουλάκι και στις περιπτώσεις των αδειών εξόδου. Δειλή και εύκολη πράξη, παρέτηση, δηλώνει ο Μάριος Χαρτσιώτης, απαντώντας το ερώτημα αν σκέφτηκε να παραιτηθεί εξαιτίας της απόδρασης του Ισοφυτή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανευθυνότητα από το να γυρίσω την πλάτη και να πω ας ασχοληθεί ο επόμενος. Ενώ ξεκαθάρισε ότι στις έρευνες για την απόδοση ευθυνών δεν εμπλέκεται το ΤΑΙ Αρχηγείου, όπου μετακινήθηκε ο πρώην αναπληρωτής διευθυντής των κεντρικών.